Αν είναι κάποιες λέξεις που θα θέλαμε συλλογικά και συνεκτικά ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών να μας χαρακτηρίζουν όσο διάστημα είμαστε σε αυτό το Υπουργείο, είναι οι λέξεις ειλικρίνεια, συνέπεια, ευθύνη και ρεαλισμός. Συνεπώς, δύο εισαγωγικές σκέψεις. Ακούσαμε, και αυτό είναι επιτυχία της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι υπάρχουν πολλοί Σημαντική πόρη προς αξιοποίηση. Αλλά δεν είναι απεριόριστη. Είναι απεριόριστες οι ανάγκες και περιορισμένοι πόροι. Συνεπώς, πολλές φορές, και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δεν θα ακούτε ευχάριστες ειδήσει όταν συλλογικά ως κυβέρνηση χτίζουμε τις προτεραιότητες της χώρας. Και η δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση έχει να κάνει με την διαχρονική αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματο πρωτίστω στη Βόρεια Ελλάδα. Τι χαμένε ευκαιρίε, όπω ακούσαμε προηγουμένω. Και αναλαμβάνω, αναλαμβάνουμε το σύνολο της ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη που έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμω, αναγνωρίζουμε και την διαχρονική συνεισφορά όλων των προηγούμενων ηγεσιών για αυτά που θα δείξω σήμερα. Γιατί είναι προφανές ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται σε ένα χρόνο. Μπορεί να καθυστερεί 18 χρόνια, αλλά κάποιοι έχουν βάλει λιθαράκι. Και αυτοί, οι περισσότεροι, είστε μέσα στην αίθουσα. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνεργαζόμαστε το τελευταίο χρόνο, προκειμένου να κάνουμε την καθημερινότητα των συμπατριωτών μας λίγο καλύτερη στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Θα ξεκινήσω από το πλέον εμβληματικό έργο που έχετε στη Θεσσαλονίκη. Με συστηματική προσπάθεια, το του αρμόδιου υπουργού, του κ. Νίκο Ταχιάου, ακόμα και χθε και διαρκή συσκέψει. το μετρό στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται τους προσεχούς μήνες. Ήδη για τον βασικό κορμό του, τους 13 σταθμούς, τους 18 σειρμούς, τα 9,6 χιλιόμετρα, τους 450 επιβάτες σε κάθε σειρμό. Είμαστε έτοιμοι να τους παραδώσουμε στους πολίτες. Το 94,6% του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τελειώνουν κατασκευαστικές εργασίες, πραγματοποιούνται δοκιμές των συστημάτων και είμαστε στη διαδικασία της πιστοποίησης. Και όπως ο έχει πει η Λίνα, θα έχουμε και μετρό και αρχαία. Επέκταση προς την Καλαμαριά. Η επέκταση προς την Καλαμαριά θα ολοκληρωθεί, όπως έχουμε δεσμευτεί, το δεύτερο εξάμεινο του 2025. Μάλιστα, σήμερα που μιλάμε, το ποσοστό ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου είναι 89,4%. Και τρίτον, πράγματι, υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να προχωρήσουμε σε μια ορθολογική, ρεαλιστική και αξιόπιστη πρόταση για την επέκταση του μετρού, πρωτίστως προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Και ξέρετε ότι κάναμε μια παρουσίαση πρόσφατα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε μαζί σας για τις προτεραιότητες, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες. Flyover. Το Flyover είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω και γνωρίζω τη δυσπιστία που είχατε ως προ... ε, ε, επί αυτού. Όχι τόσο για την χρησιμότητα, όσο για τις δυσμενείς συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2027. Και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και σήμερα, συνομιλώντας μαζί σας, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς οι ίδιοι βλέπετε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματο τώρα ω προ την υλοποίηση του έργου. Γιατί πολύ απλά βλέπετε αυτή τη στιγμή 250 άτομα και 80 βαρέα μηχανήματα να εργάζονται εκεί, σε καθημερινή βάση. Συνεπώ, πάμε να τελειώσουμε το έργο παρά τα εμπόδια, παρά τι πρόσφερε δυσκολίε που έρχονται καμιά φορά και από κάποιες συλλογικότητες, έγκαιρα και να το αποδώσουμε στους πολίτες. Είπε ο Κώστας προηγουμένω και έχει δίκιο, απλά έχουμε μια συνέχεια εμείς λίγο προθύστερη, αργήσαμε κυρίε και κύριοι στο να συντονιστούμε. Κύριε Περιφερειάρχα, το ξέρετε, το συζητήσαμε πέρσι το καλοκαίρι. Και οι Δήμαρχοι γνωρίζετε ότι καθίσαμε πέρσι στο καλοκαίρι για πρώτη φορά στο μετρό, στι εγκαταστάσει του μετρό, για να συγχνωτιστούμε. Έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό τι πράγματι δυσμενεί συνέπειε που έχει παγκοσμίω. Οποιοδήποτε έργο τέτοια έκταση, τέτοιου μεγέθου στην καθημερινότητα των πολιτών. Και δουλέψαμε συλλογικά ως κυβέρνηση και συνεκτικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεκινήσαμε με μία μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας στην περιφερειακή της τάξης του 45%. Ξεκινήσαμε με μία δυσκολία στην καθημερινότητα του πολίτη, επιβάρυνση της καθημερινότητας του πολίτη, της τάξης του 40%. Και με συντονισμένες ενέργειες που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου που μας προμηθεύει το σχετικό υλικό, αυτό το 40% έχει γίνει 25% σήμερα που μιλάμε. Αυτό δεν είναι αντικείμενο θρίαμβολογίας, είναι αντικείμενο να εργαστούμε πιο σκληρά, πιο μεθοδικά για να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις δυσμενείς συνέπειε. Σε ένα έργο το οποίο βλέπετε ότι υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Γι' αυτό και στη συνέχεια πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει ο αρμόδιος υπουργό, εμείς στο δικό μας μερίδιο ευθύνη, γιατί η κυκλοφορία της πόλης δεν ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και με πόρους και με ανθρώπινο κεφάλαιο και με τους φορείς μας, όπως είναι η Εγνατή Οδός ΑΕ, με ομάδες άμεσης επέμβασης, με γερανοφόρα οχήματα, με κέντρο 24 ελέγχου κυκλοφορίας, με λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και με συνεχείς μηνιαίες συνεδριάσεις, στις οποίες όμως κάθε μήνα θα υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλιώ η δική μας πρόταση είναι να μην γίνονται. Συνδεδομικά αργά. Μπορώ να σας δείξω πολλά, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε σε δύο στοιχεία, τα οποία δείχνουν το όραμα της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδικού άξονες φτιάχνουμε. Έχουμε φτιάξει σημαντικούς, έχουμε βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα έργα που δρομολογούνται σε όλη την Ελλάδα. Εκεί που πρέπει να επενδύσουμε, γιατί είναι το μέλλον της Ελλάδος στην Ευρώπη στις μεταφορές είναι στη σύνδεση των λιμένων με τον Σιδηρόδρομο και την Ευρώπη. Η Βόρειος Ελλάδα έχει τεράστιο, τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα με τους λιμένες Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Έχουμε συνεπώ επικεντρώσει όλες μας τις δυνάμεις υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού για να αντλήσουμε τους μέγιστους εφικτούς πόρους από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις. Και αυτό το κάνουμε με επιτυχία. Είδατε προηγουμένω το Ξώτας Νέα Καρβάλη, 212 εκατομμύρια. Πριν από ένα μήνα εξασφαλίσαμε άλλα 520 εκατομμύρια από το πρόγραμμα του Μηχανισμού για τη Σύνδεση της Ευρώπης. Και έχουμε κι άλλα περίπου 463 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία. Για πρώτη συνεπώς φορά Υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι για σιδηροδρομικέ υποδομέ και σύνδεση με λιμένε που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εφιστώ την προσοχή μόνο, επειδή το είδαμε κιόλα, για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα Θεσσαλονίκη και τον προαστιακό τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ω ένα έργο αντιμετωπίζεται, αλλά θα μπορούσε κάποιο να τα δει ω δύο διακριτά. Εκτιμόμενη συμβαζοποίηση 2025. Είμαστε σε διαγωνιστική διαδικασία, στη β' φάση του διαγωνιστικού διαλόγου. Επειδή ένα πολιτικό σύστημα πρέπει να ακούει, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις και σήμερα. Και ναι, η πρόταση της ΕΡΓΟΣΕ, μετά από εισήγηση του ΟΣΕ, είναι να δούμε πώς θα κάνουμε γέφυρα διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, έτσι ώστε και να φύγουν πεπαλαιωμένα βαγόνια από την περιοχή, που ήταν ένα πρόταγμα για πολλούς από εσά, αλλά και για να αποσυμφορήσουμε την πόλη και να αξιοποιήσουμε τον αστικό ιστό. Γι' αυτό άμεσα, φέτος, κάνουμε τα τεύχη δημοπράτησης, επί αυτών των χαρακτηριστικών, δεχόμαστε από τους ιδιώτες, αυτούς που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το έργο, πέντε συγκεκριμένα, να κάνουν παρατηρήσεις στην καινούργια μελέτη και δομολογούμε το έργο το 2025. Και το άλλο, το τελευταίο έργο που σας δείχνω εδώ πέρα, αφορά ένα από τα έργα που είδατε προηγουμένω και είναι μια σημαντική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών με ηλεκτροκίνηση στον άξονα Θεσσαλονίκη-Στριμώνας-Προμαχώνας. Μαχώνα. ειναι προφανές ότι Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη την επόμενη τριετία θα αναβαθμιστεί συνδυοδρομικά, όπως και η σύνδεση με τους Λιμένες. Τα άλλα έργα είναι εξίσου σημαντικά, μικρότερη αξίας, τα περνάω λίγο διαγώνια για να πάω στα οδικά έργα. Το ένα έχει ολοκληρωθεί και το άλλο είναι για ολοκλήρωση προς το τέλος του 24 αρχέ του 25 και αφορά τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Παθέ και τη Αγνατίας με τον έκτο προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκη. Έχουμε δύο σημαντικά εμβληματικά έργα, όπω είπε και ο Νίκο, συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ΣΔΙΤ. Έχουν προχωρήσει και τα δύο. Και ναι, γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία αυτών. Όταν κάποιοι εξημών περιοδεύαμε προεκλογικά πριν τι στη Δράμα, το μοναδικό ή το κύριο αίτημα, αν θέλετε, των πολιτών, είναι επιτέλους κάντε το δρόμο δράμα αμφίπολη. Έχουμε πλήρη εικόνα τι ακούμε από την κοινωνία. Αλλά η απάντηση δεν είναι θα έχετε ένα δρόμο. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνεται σε αυτή τη διαφάνεια για το πού είμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Παρά τις πολλές φορές μεγάλες δυσκολίες που ανακύπτουν στο μεσοδιάστημα, προσφυγές, απαλωτριώσεις, παρατάσει σε δικάστημε και όλα τα σχετικά. Πάντω, είμαστε ένα καλό δρόμο έτσι ώστε και για τα δύο έργα. Πρώτο τρίμηνο του 2025 να έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Αστικέ συγκοινωνίε. Τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Α μην γελιόμαστε. Δεν το ακουμπούσε κανένα το πρόβλημα. Από το 2017, ο Άστρι είναι σε καθεστώ ειδική εκαθάριση με πρωτοβουλία και οδηγία του Πρωθυπουργού και ενισχύσαμε με ανθρώπινο κεφάλαιο τον ΟΑΣΤ. Σημαντική ενίσχυση ανθρωπίνου κεφαλαίου με συμβάσεις καταρχά μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα, συνεπώς που μιλάμε, και με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, είναι 261 λεωφορεία του ΟΑΣΤ στους δρόμους Θεσσαλονίκης, όταν πριν από ένα χρόνο το σχετικό αριθμός ήταν 18% λιγότερο. Και μέσα στο Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν 300 λεωφορεία του ΟΑΣΤ καθημερινά στους δρόμους Θεσσαλονίκης, 16% αυξημένο από ό,τι ήταν το αντίστοιχος αριθμός πριν από ένα χρόνο. Είναι ορατή η διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη, ειδικά σε μια πόλη που δεν έχει μετρό. Και έχετε απόλυτα δίκιο να είστε ενοχλημένοι γι' αυτό. Αλλά δεν φτάνει να ανανεώσουμε το 1 του στόλου και να τον ενισχύσουμε περαιτέρω. Και γι' αυτό υπάρχουν δύο σημαντικά έργα από τον ΟΣΕΦ και από τον ΟΑΣΤ, leasing ή διεθνή διαγωνισμό, έτσι ώστε η κατάσταση στην καθημερινότητα του πολίτη στη Θεσσαλονίκη να είναι πολύ καλύτερη. Μετρό, flyover, λεωφορεία. Η εικόνα τη Θεσσαλονίκη τα επόμενα τρία χρόνια καθημερινά θα αλλάζει προς το καλύτερο στις συγκοινωνίες. Αντιπλημμυρικά έργα, όχι εύκολα, με αρκετές δυσκολίε. Ειδικά το δεύτερο, με ανάδοχο ο οποίο δεν ήταν συνεπείς υποχρεώσει, γιατί άρχισαν οι απαλωτριώσεις, γιατί ακόμα δεν έχουμε απαλωτριώσεις. Παρά τα αυτά, με μεθοδικότητα, έχουμε σκύψει πάνω και στα δύο θέματα, έτσι ώστε να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Και στην Καλαμαριά, και στο Εόκαστρο. Και κλείνω με κάποιες άλλες υποδομές, αναφέρθηκε και ο Νίκος Διαγώνια, δικαστικά μέγαρα προχωρούν, έχουμε μία εκκρεμότητα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να δούμε κάποια ζητήματα με το ΤΑΓΔΙΚ, Θεσσαλονίκη και Κιλκής, αλλά όπως βλέπετε υπάρχει ένα σχέδιο για το πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Έχουμε 17 σχολικές μονάδες, είμαστε στη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, στο ελεγκτικό συνέδριο, Έχουμε την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στην Καλαμαριά, που ολοκληρώνεται σε ένα έτος από σήμερα. Έχουμε σχολεία, όπως είναι στον Εύωσμο. Έχουμε νοσοκομεία, στα οποία παρεμβαίνουμε για ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση, για παράδειγμα, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συμπερασματικά, κυρίε και κύριοι, σε μηνιαία βάση, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συλλογικά και συνεκτικά, θα λογοδοτεί στην κοινωνία. Θα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν αναφέρομαι στον Νίκο, που είναι σε εβδομαδία βάση, αλλά αναφέρομαι στο σύνολο τη πολιτική ηγεσία. Έτσι ώστε οι λέξει που σα ανέφερα στην αρχή να αποτυπωθούν στη συνείδησή σα. Σα ευχαριστώ πολύ.